Και έχουμε συνδεθεί με την Πρίγκιπο. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία, οι Έλληνες της πόλης σε κλίμα συγκίνησης και κατάνοιξης παρακολουθούν την ακολουθία του επιτάφιου θρήνου. Αυτή τη στιγμή, Ματίνα, καλό απόγευμα από την Πρίγκιπο της Κωνσταντινούπολης. Ζούμε τη συγκινητικότερη στιγμή του Πάσχα εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή την ώρα τελείται η ακολουθία του επιταφείου στα Πριγκιπόνησα, εδώ στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, όπως βλέπετε πίσω μου. Και σε λίγη ώρα περιμένουμε να βγουν οι ιερείς με τον επιτάφιο για να γίνει περιφορά στους δρόμους της ιστορικής Πριγκίπου. Και φέτος εδώ θέλω να πω ότι συνέρεψε ένας απίστευτος αριθμός πιστών από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και όλοι αυτοί, Ματίνα και κυρίες και κύριοι, ξέρετε γιατί έρχονται εδώ στην πόλη των πόλεων, όπως την λέμε, και γιατί έρχονται και σε αυτά τα νησιά για ένα σκοπό, για να ζήσουν αυτήν την μοναδική κατάνοιξη της Μεγάλης Παρασκευής και του επιταφείου, που ίσως λέμε πουθενά αλλού στον κόσμο δεν την νιώθει κανείς όπως εδώ στην Κωνσταντινούπολη, στο κέντρο της Ορθοδοξίας, στο κέντρο του Χριστιανισμού. Αν μπορούμε να μπούμε, και θα προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο και μέσα, να δούμε στο εσωτερικό της εκκλησίας. Ο επιτάφιος, λοιπόν, θα μπούμε λίγο μέσα για να ακούσετε και το εγκόμιο, το γλυκί μου έαρ, που αυτή τη στιγμή ψάλεται από εδώ στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Ο επιτάφιος, λοιπόν, πίσω μου έχει στολιστεί. Αν μπορείτε να δείτε, ο χρυσός επιτάφιος με λουλούδια και φύλλα ελιάς, οι πιστοί περιβάλλουν τον επιτάφιο με προσοχή και σεβασμό. Η εκκλησία εδώ του Αγίου Δημητρίου γεμίζει με τον ήχο των ψαλμών. Θέλω να ακούσετε λίγο, αν περνάει ο ήχος από το μικρόφωνο μου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε. Ωραία. Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Πάντως, βλέπουμε όμως τις μοναδικές στιγμές, τις μοναδικές εικόνα εικόνες. Πίστης, έτσι. Ζούμε λοιπόν αυτή την ώρα έναν αέρα μυστηρίου και θρησκευτικής ευλάβειας. Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη από το πένθος, βέβαια, που νιώθουμε όλοι για το Θεάνθρωπο. Οι πιστοί ανάβουν ευλαβικά ένα κερί μπροστά από τις εικόνες εδώ των Αγίων και ετοιμάζονται για την περιφορά, παρακαλώντας για την έλευση της Ανάστασης. Όπως είπα, οι ιερείς ετοιμάζονται να βγουν σε λίγο έξω, και εδώ να πω εδώ ότι μόνο εδώ στην Πρίγκιπο βγαίνει και κάνει περιφορά και γίνεται περιφορά του επιταφείου, πουθενά άλλου στην πόλη δεν επιτρέπεται. Και το γλυκί μου έαρ, λοιπόν, επομένως ετοιμάζεται να ηχήσει σε λίγο σε ολόκληρη την Πρίγκιπο και από την Πρίγκιπο, βέβαια, Ματίνα, ναι, σε όλο τον κόσμο, ο οποίος απόψε ίσως παρακολουθεί και μέσα από τους δικούς μας δέκτες αυτήν την ιερή στιγμή στην Κωνσταντινούπολη, που κρατά την παράδοση, μάλιστα, εδώ και αιώνες.